αγάπη. Δεν σου κάνει εντύπωση που αγαπιόμαστε τόσο πολύ, αγάπη? Ναι, αγάπη. Και που τόσα χρόνια κανένα σύννεφο δεν έχει σκιάσει τον ερωτά μου. Ναι, αγάπη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Συνέβησαν κάτι ψηλούλια, ψηλοπεριστατικούλια. Αλλά εντάξει, πάνε πια αυτά, περάσανε. Ναι, αγάπη. Τι θα γίνει, αγάπη? Όλο ναι, θα λες, αγάπη. Αφού συμφωνώ, τι να πω, όχι. Άρα για τα άλλα ζευγάρια είναι τόσο ευτυχισμένο όσο εμείς. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, να μάθουμε. Γιατί εγώ προσωπικά το έχω πολύ μεγάλη έννοια. Εσύ τώρα γιατί πετάγεσαι, μπορείς να μου πεις? Συγγνώμη που παίρνω το θάρρος και μιλάω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Δεν θα το ξανακάνω. Να ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα, αγάπη. Έλα τώρα, μην την εξαγριώνεις, ρε Σμαράγδα. Συγγνώμη και πάλι, υπονοείς ότι εγώ ζηλεύω αυτή την υπέροχη σχέση που έχεις με τον κύριο από εδώ? Δεν το υπονοώ, το εννοώ κανονικά, κανονικότατα. Τι μικρός άνθρωπος που είσαι. Στην ηλικία σίγουρα μικρότερη από σένα. Κοίτα. Μη με εκνευρίσεις και με αναγκάζεις να σας καταραστώ, γιατί όπως μου είπε μια φίλη μου αστρολόγος, εγώ που είμαι σαββατογεννημένη, ό,τι πω γίνεται, εντάξει? Μωρά, δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο Βασιλάκης μου και εγώ είμαστε άτρωτοι σε αυτά. Αγάπη. Ναι, αγάπη, δεν μας πιάνει τίποτα εμάς. Αγάπη, δεν πάμε τώρα καμιά βόλτα για την Τζεμιλέ από εδώ πλάκα-πλάκα. Μπορεί και να τα καταφέρει να μας εκνευρίσει. Κι ας είμαστε άτρωτοι. Πάμε, πάμε. Πού πάτε? Πού πάτε? Πού πάτε? Καλά. Καλά! Ρε, καλώς τα παιδιά! Για πού το βάλατε? Πάμε να χαρούμε την άνοιξη που πήγε για τα καλά. Να ορίστε, είδες, γαμπίκο μου, έτσι κάνει ο κόσμος. Παίρνει το κορίτσι του και πηγαίνει στα πάρκα και στους κήπους να χαρούμε τον ερωτά τους. Ρε πουλάκι μου, βρε Κατερίνα, αυτό κι εγώ ξέρω να το κάνω. Αλλά έχω το μαγαζί, σε λέω, δεν μπορώ να τα αφήσω μόνο του, δεν γίνεται! Ναι, καλά, άμα μ' αγαπούσες πραγματικά θα το έκλεινες. Καλά, εμείς επειδή δεν θα θέλαμε να γίνουμε μάρτυρες ερωτικής σκηνής, μπορούμε να φύγουμε? Όχι, δεν μπορείτε να φύγετε. Θα μείνετε εδώ και να εξηγήσετε στην Κατερίνα ότι έχει άδικο σε αυτά που με λέει. Όχι, όχι, χάμπα μου, δεν έχει καθόλου άδικο. Και να σου πω κάτι, άμα θέλεις το μαγαζί να μείνει ανοιχτό, να βάλεις τον Τέλη να το κρατήσει. Που ούτε η πρώτη φορά θα είναι, ούτε η τελευταία. Μπράβο, βρε Σμαράγδα. Ορίστε τώρα, κύριε, τι έχεις να πεις? Τέλος πάντων. Τέλη! Τέλη! Καλά, εμείς πάμε. Γεια! Κάμπο, κοίταξε, μην το πάρεις κάτω. Απλά πρέπει να το πάρεις απόφαση. Οι γυναίκες έχουν πάντα το πάνω χέρι. Δυστυχώς, αλλά το έχουν. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Έχεις δίκιο. Τέλη! Τέλη! Τι, Τέλη? Έλα εδώ να σου πω τι, Τέλη. Θέλω να καθίσεις λίγο στο μαγαζί. Γιατί η Κατερίνα είναι άρρωστη και πρέπει να την πάω στο νοσοκομείο. Επιγόντως. Γιατί αν δεν την πάω γρήγορα στο νοσοκομείο, η Κατερίνα. Κατάλαβα, πάλι θέλετε να πάτε βόλτα και θέλεις να με αγκαρέψεις. Τι έξυπνο παιδί είναι αυτός. Ναι, δηλαδή, βάσει περιπτώσει, το... Δεν το θέμα είναι, θα κάτσεις στο μαγαζί, ναι ή όχι? Θα κάτσω, αλλά θα βγάλω και κάτι, Τι συμφεροντολόγος άνθρωπος, ρε, τι συμφερο... Καλά, μετά θα τα... Άιτε, πήγαινε το. Εντάξει, ικανοποιήθηκες εσύ τώρα? Ναι, αγαπήκο μου. Άιτε, πάμε, άιτε. Ναι, ρε Νατάσα, άμα σου λέω έλα, έλα. Ναι, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη. Με σύγχυσε η γουρούνα, η αδερφή μου. Σε περιμένω, εντάξει? Άντε, γεια. Μωρέ, θα την καταραστώ εγώ να μάθει αυτή. Λοιπόν, την καταργέμαι. Καταργέμαι την αδερφή μου Σμαράγδα να πάθει... Όχι να πάθει, είναι πολύ βαρύ. Να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί πάρα πολύ με τη σχέση με τον Βασίλη. Ορίστε τώρα, την καταράστηκα. Να δούμε αν θα πιάσει, που λέει και η φίλη μου η αστρολόγος. Αμπά, πότε πρόλαβε και ήρθε η Νατάσα? Γεια σας. Κυρία. Μόιρα Μπίρνταχα λέγομαι και από εδώ ο γιος μου Λάκης. Yeah. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Θα ήθελα τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Έχω μαθημένη εδώ. Ναι, εδώ μένει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Ξέρετε τι ώρα θα γυρίσει? Δυστυχώς δεν ξέρω. Θέλετε να του πω κάτι? Ναι, πείτε του πέρασε η Μόιρα με το Λάκη και θα ξαναπεράσει. Μάλιστα. Θα το πω. Εσείς τι του ήσταν, επιτρέπετε? Α, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες, μιας και δεν σας ξέρω. Μωρέ, καλό κουμάσισε κι εσύ, σε βλέπω. Τέλος πάντων, γεια σας. Γεια. Γεια σας. Γεια σου, Αντωνία μου, τι κάνεις, τι έγινε, καλέ? Ποια είναι η μαντάμ? Μια Μόιρα με το γιο της το Λάκη που θέλουν το Βασίλη. Α, νόστιμο όμως το μικρό, α. Νατάσα, θα μπορούσε να είναι γιο σου. Ναι, αλλά μια και δεν είναι και επειδή και οι δυο είμαστε ενήλικοι, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Καλά, έλα τώρα, κάτσε. Κάτσε να σου πω τι έγινε με την προκομμένη. Τι κάνει αυτός μέσα? Παιδί είναι και παίζει, ρε Μαρία, τι θες να κάνει? Να διαβάζει εφημερίδα τα νέα από το χρηματιστήριο. Καλά, συγγνώμη που ρώτησα. Τόσο, μαράκι μου, τώρα που ήμουν μέσα,
Παρατηρούσα το παιδί καλά-καλά. Αφού το παρατηρούσες καλά-καλά, θα το παρατηρούσες, Τέλεια μου. Τι θα το παρατηρούσες απ' έξω, απ' έξω. Όχι, γιατί προηγουμένως με διόρθωσες. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση αυτό που δεν μου μοιάζει καθόλου, ε. Και λέω, τι στο διάλογο, ρε παιδί μου, όλα από τη Μαρία τα πήρε. Από μένα δεν βρήκε να πάρει τίποτα. Ευτυχώς, δεν λες. Γιατί, μαράκι μου, γιατί. Κι εγώ μια χαρά, είμαι όμορφος. Και τα ματάκια μου τα ωραία έχω. Και τα χυλάκια μου τα ωραία και τη μητούλα μου. Ναι, αλλά τα δικά μου είναι πιο ωραία. Και δεν μου λες, βρε Στέλιο, πρώτη φορά το βλέπεις το παιδί. 3 χρονών κοντεύει να γίνει. Τώρα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτό το που δεν μου μοιάζει καθόλου. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και ξέρεις, έλεγα, αν και ξέρεις, όχι ότι με ενδιαφέρει και πολύ, από περιέργεια. Τι έλεγες? Τίποτα. Καλά. Ξέρεις, ε. Τι είναι, βρε Στέλιο, με έπριξες πια. Το παιδί, ας πούμε τώρα, είναι δικό μου. Ποιανού θες να είναι, Στέλιο μου, του γείτονα? Να σου πω, πολύ το φοβάμαι αυτό. Αμάν, βρε Στέλιο μου, πια αμάν, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Λοιπόν. Τι καλέ. Ποιανού είναι? Δικό σου είναι, Στέλιο μου, δικό σου. Άμα είχα κάνει παιδί με άλλον, να είσαι σίγουρος θα σε είχα αφήσει και θα πήγαινα να ζήσω με εκείνον. Σιγά, μην έκανα παιδί με άλλον και ζούσα με σένα, με ξέρεις εμένα. Καλά, μωρέ, εντάξει, έτσι, εγκυκλοπαιδικά ρώτησα. Καλά. Σίγουρα, ε. Μα δεν έχω δίκιο, βρε Νατάσα μου. Όχι, πες μου, εσύ που είσαι αντικειμενική, πες μου. Ναι, βρε Αντωνία, δίκιο έχεις. Αλλά αφού έχεις ανεχτεί αυτή την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, τι να σου πω, κάνε υπομονή. Μα δεν έχω άλλη. Εξαντλήθηκε. Τέρμα. Έχω πάρει τη ζωή μου λάθος. Αυτό είναι. Βρε Αντωνία μου, τι τις θέλουμε τώρα αυτές τις συζητήσεις? Σούπα, θα μελαγχολήσω, άστα. Να μελαγχολήσεις? Γιατί να με μελαγχολήσεις? Ή νομίζεις ότι επειδή εσύ δεν έχεις ένα Βασίλη και μια Σμαράγδα πάνω από το κεφάλι σου, είσαι σε καλύτερη μοίρα? Γιατί τι έχω εγώ, καλέ? Μια χαρά είμαι. Νατάσα, τα έχω σκεφτεί πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Έχουμε φταίξει. Ορίστε. Μάλιστα, έχουμε φταίξει. Έχουμε επαναπαυθεί στην ανέμελη ζωή. Έχουμε αφαιθεί. Επιτρέπεται στην ηλικία μας να μην έχουμε δικό μας σπιτικό? Αντωνία, εγώ μια χαρά έχω δικό μου σπιτικό. Εσύ κάθεσαι και ανοίξεις αυτούς τους δύο πάνω στο κεφάλι σου. Όταν εννοώ σπιτικό, δεν εννοώ τους 4 τοίχους. Εννοώ σπίτι, οικογένεια, παιδιά, τέτοια. Α, καλά, γεια σας. Σου είπα να μην συνεχίσει αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν την μπορώ. Λοιπόν, όταν ξαναβρεις το παλιό καλό χαρούμενο εαυτό σου, εγώ θα ξανάρθω. Γεια. Νατάσα, νομίζω πως είμαστε φίλες και έχεις υποχρέωση να με ακούσεις. Λοιπόν, θα με ακούσεις και είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσεις μαζί μου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν μελαγχολείς, δεν πειράζει, λίγη μελαγχολία δεν βλάπτει. Στη δική μου ζωή βλάπτει και παραβλάπτει, άνοιξε να φύγω. Αποκλείεται. Αντωνία, αυτό που κάνεις λέγεται παράνομη κράτηση και τιμωρείται από τον νόμο. Νατάσα, πρέπει να παντρευτούμε. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω μεσημεριάτικα. Παιδί μου, τα περιθώρια στενεύουν. Πρέπει να παντρευτούμε. Πότε θα κάνουμε εμείς, παιδιά μου, λες? Πάντως για μένα δεν το βλέπω. Έχει περάσει η ώρα και το πρόγραμμά μου δεν περιλαμβάνει ανδρική παρουσία για απόψε. Παιδάκι μου, έχουμε χάσει το τρένο, το καταλαβαίνεις? Αντωνία, δεν ξέρω τι έχεις χάσει εσύ. Πάντως είναι σίγουρο ότι θα χάσω το ραντεβού με την Άντζελα Δημητρίου αν δεν μου ανοίξεις τώρα αμέσως να φύγω. Άνοιξε. Νατάσα, το ξέρεις ότι αν εγώ είχα παντρευτεί τον Γιώργο όταν τελείωσα το γυμνάσιο, τώρα το παιδί μας θα ήταν φαντάρος. Αντωνία, και εμένα αν η γιαγιά μου είχε προπέλα θα ήταν παπόρη. Άνοιξε, μωρέ, να φύγω! Αχ, τι καλά που βρεθήκαμε όλοι μαζί στον κήπο. Ωραία, περάσαμε. Αναπνεύσαμε καθαρό αέρα. Είδαμε και λίγο κόσμο. Εγαμπίκο. Ναι, έμορφα ήταν, έμορφα. Πολλά έμορφα. Βρέχω, δεν ήξερα ότι ο εθνικός κήπος είναι τόσο ωραίο μέρος, ε. Ναι, είδες που σου τα λέω και δεν ήθελες να πάμε. Ναι, ναι. Σμαραγδία, να είσαι καλά που μας πήγατε εκεί πέρα. Και εσύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Εντάξει, λοιπόν. Εμένα, αυτό που μου άρεσε καλύτερα απ' όλα εκεί στον εθνικό κήπο ήταν εκείνη η λιμνούλα με το γεφυρόπορ. Ναι, ναι, και εμένα μου άρεσε η λιμνούλα. Και τα παπία, το πολλά παπία, τι μίστης και τα παπίας. Α, τόσα πολλά παπία μαζεμένα, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα. Πολλά παπία, Σμαραγδία. Ναι, ναι, πάρα πολλά παπία. Άντε. Και πώς επίναμε όταν τα ταΐζαμε καλαμπόκι και κουλουράκι, ε. Είδες Σμαραγδία. Βασίλη, θυμάσαι. Ναι, ναι. Πλάκα δεν είχανε, ε. Ναι, ναι. Άλλη φορά, άμα πάτε στο κήπο τον εθνικό, να μας πείτε, να έρθουμε κι εμείς μαζί σας, έτσι, να σας κάνουμε παρέα, εντάξει. Ναι, ναι, δεν θα ξεχάσουμε. Λοιπόν, άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Γεια. Στο καλό πια, δεν μείναμε καθόλου μόνοι οι δυο μας. Τσιμπούρια μας γίνανε. Απαπα, καθόλου καλά δεν πέρασα. Εσύ φταίς, τι το ήθελες να τον πεις να κλείσει το μαγαζί να πάει βόλτα την Κατερίνα? Ναι, ναι, τι το ήθελα. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα φεύγουμε από κάτω. Ναι, ναι, αλλά σήμερα μας χαλάσανε τη βόλτα. Α, στο καλό πια, χάλια πέρασα.
Να δεις που κάποιος μας καταράστηκε. Αυτά. Τι έχεις να πεις λοιπόν? Τι να πω, βρε Αντωνία μου, είχες δεν είχες, μου τη μαύρισες την ψυχή με τα υπαρξιακά σου. Να τάσα μου κάνει αργά παρά ποτέ. Γι' αυτό σου λέω, εγώ από αύριο γυρίζω σελίδα. Λάβε και εσύ τα μέτρα σου. Αυτά είχα να σου πω και τώρα. Και τώρα. Μπορείς να πηγαίνεις. Πού να πάω, παιδάκι, πού να πάω? Είμαι εγώ για δουλειά τώρα έτσι που έγινα. Σου είπα, θα μελαγχολήσεις, δεν στο είπα. Γεια σας, κορίτσια. Νατάσα, τι έγινε? Γεια σου, Βασίλη μου, τι να γίνει. Εδώ τα λέμε με την Αντωνία και με έχει κάνει ράκος. Νατάσα, σήκωσε παρακαλώ να πάμε κάτω στις Μαρίες να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί εδώ το περιβάλλον έγινε αποπνικτικό. Έλα. Άρχισες πάλι τα κουλά σου? Η αδελφή σου πάλι στα τουζένια της τη βλέπω. Εσένα, ήρθε μία κυρία Μόιρα Μπίρνταχα με το παιδί της και συζητούσε. Μόιρα. Μόιρα, τι Μόιρα, δεν ξέρω καμιά Μόιρα. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως ήταν πάρα πολύ αεράτη και πως εκείνη τουλάχιστον έδειχνε σαν να σε ήξερε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, καμιά θαυμάστρια θα είναι από την γειτονιά εδώ πέρα. Μπορεί. Εγώ πάντως, αν δεν ήξερα πόσο πιστός είσαι στην αγαπημένη μου αδελφή Σμαραγδούλα, θα έκοβε το κεφάλι μου πως πρόκειται περί γκομενηλικίου. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Αντωνία, τι είναι αυτά που λες? Γεια σας. Βασίλη. Τι είναι αυτά που λέει η Αντωνία? Θέλω να μου πεις τώρα αμέσως. Έλα τώρα, ρε Μαρά, δεν ξέρεις την Τζεμιλέ, τι τρελή που είναι. Τρελός είσαι και φαίνεσαι. Έτσι που λες, Μαρία μου, είσαι έξυπνη και επιτίδια. Πάρα πολύ επιτίδια. Όλα τα έκανες όταν έπρεπε και όπως έπρεπε. Ενώ μερικές άλλες έξυπνες επίσης με την εξυπνάδα μείνανε. Τέλος πάντων, τι τα θες, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι και τυχερά. Τι λες, Αντωνία μου, τι έπαθες, δεν σε καταλαβαίνω. Για μας μιλάει, παιδάκι μου, που δεν παντρευτήκαμε και δεν κάναμε οικογένεια και παιδιά. Σιγά, βρε, Αντωνία μου, σιγά, λες, σας πήραν τα χρόνια. Πώς τα λες έτσι, βρε, παιδί. Μπράβο, ρε, Στέλιο, μπράβο, πέστηστα και μου έχει μαυρίσει την ψυχή από το πρωί με τα υπαρξιακά της. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Τα χρόνια περάσανε, μην κοροϊδευόμαστε. Περάσανε και δεν τα πήραμε και χαμπάρι. Εσύ που τα κρύβεις δεν τα πήρες χαμπάρι. Εγώ τα πήρα και τα παραπήρα μια χαρά. Παιδιά, όχι ότι δεν συμφωνώ με αυτά που λέει η Αντωνία, αλλά όλη αυτή η συζήτηση, άπαπα, δεν μου πηγαίνει το μελό. Γεια σας! Βρε, καλώς το να... Να και ο άλλος δυστυχισμένος παρέας. Έλα, Μάκη μου, κάθισε. Δυστυχισμένος, γιατί, τι λέει? Τίποτα, μωρέ, τίποτα, τη την έχει δώσει και... τι να πω, βρε Μάκη, λέω ότι περάσανε τα χρόνια και μείναμε μόνοι μας, δεν κάναμε οικογένεια, αυτά λέω. Ναι, αυτό απασχολεί και εμένα, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, άλλωστε εγώ είμαι άντρας και ως γνωστόν οι άντρες είναι αλλιώς. Τι είναι αυτά που λες, βρε, τι είναι αυτά που λες, αρακώτη γιαγιά μου, οι άντρες είναι αλλιώς. Όχι, Νατάσα, δεν έχει άδικο, πες τα στην κυρία, πες τα, Μάκη. Ανά σας πω, δεν θα μου κάνετε εμένα αυτά που κοροϊδεύαμε, περάσαν τα χρόνια και περάσαν τα χρόνια σαν κάτι γιαγιές. Σιγά καλέ. Εμένα μ' αρέσει όπως είμαι, μια χαρά είμαι. Και ο γαμπρός, άμα θέλει να έρθει, να έρθει αλλιώς, θα προσπεράσει. Ας το καλό πια. Αχ, βρε Νατάσα. Αχ, βρε Νατάσα. Πώς καταφέρνεις να μετουσιώνεις το αναπόφευγο σε δικιά σου ελεύθερη βούληση, όπως λέει και ο Καζαντζάκης. Μπράβο σου όμως, μπράβο σου. Τι είναι, μωρή, το αναπόφευγο? Το ράφι. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω! Ποια είναι αυτή η Μόιρα? Βρε, αγάπη μου, δεν ξέρω σε τι θες να στορκιστώ. Η μόνη Μόιρα που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου είναι μία που ούτε τη θυμάμαι καλά-καλά. Άρα, ξέρεις μία Μόιρα. Φρε, παιδάκι μου, αυτή που σου λέω ήταν μια στην Πάτρα που τη γνώρισα τυχαία σε ένα πάτη στην Τρίτη Λυκείου. Και είναι ζήτημα, βρεθήκαμε δύο φορές. Αλήθεια το λες? Να μη σώσω? Αλήθεια το λέω, να μη σώσεις. Εντάξει, σε πιστεύω. Ωραία. Μπορώ τώρα να πάω να κάνω ένα ντους που είναι πτώμα? Μπορείς. Γεια, το Βασίλη θέλω, είναι μέσα. Ναι, μάλιστα. Εσείς ποιοι είστε? Πέρασα και πριν, Μόιρα Πίρνταχα. Λέγομαι από εδώ ο γιος μου Λάκης. Α, μάλιστα. Εσείς είστε η Μόιρα. Ο Βασίλης είναι στο μπάνιο τώρα, αν θέλετε... Καλά, δεν πειράζει. Έλα, Λάκη. Περάστε, καθίστε. Σαν στο σπίτι σας. Λάκη, πεινάς? Λίγο. Τι φαΐ έχετε? Ορίστε. Λέω τι φαΐ έχετε γιατί ο Λάκης πεινάει. Μάλιστα. Δεν μαγειρέψαμε σήμερα. Γιατί? Γιατί φάγαμε έξω. Κακός. Και τι θα φάει τώρα ο Λάκης μου? Θα σας έλεγα τώρα τι να φάει ο Λάκης σας, αλλά αφήστε το καλύτερα. Λάκη, δεν βγάζεις τα ρούχα σου να βάλεις τις πιζάμες σου? Άντε, αγόρι μου, να κάνεις και ένα μπανάκι. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε και μέλα τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ πέρα? Συγγνώμη, κυρία μου, ποια είστε? Πώς μπαίνετε έτσι στο ξένο σπίτι, ε? Τι θράσος. Ξένο σπίτι. Λάκη, τι λέει η κυρία? Κουλάρισε, ρε μαμά. Λάκη μου, πώς να κουλάρω? Από εδώ η κυρία ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να μας διώξει από το σπίτι του μπαμπά μας. Το σπίτι πιανού σας? Εδώ δεν το σπίτι του Βασίλη Παπαδόπουλου. Ο Βασίλης είναι ο μπαμπάς του Λάκη μου.
Βασίλη! Δεν παίρνει με δίπλα τα λεφτά, δεν ξέρει τι είναι. Σταματήστε! Σταματήστε, είπα! Μάλιστα, μάλιστα να σταματήσουμε γιατί μια πρώην του κυρίου ήρθε να μας απαγορέψει να μιλάμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλε, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ρε πατέρα, και εσύ μη με ξαναπεί πατέρα. Δεν είμαι ο πατέρα σου. Αυτό άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα από σένα. Μωρή, μωρή, θα φύγει από εδώ, θα σε βγάλω εγώ έξω, σηκωτή. Ναι, για τόλμα. Τι λε, σταματήστε επιτέλου, σταματήστε να βγάλουμε άκρη εδώ μέσα. Μπράβο, ρε πατέρα, είσαι και πρώτο με τι γυναίκε, ε. Δεν θα με ξαναπεί πατέρα ποτέ, κατάλαβε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μόηρα, κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί και να χαιρόμουν που σε ξαναείδα μετά από τόσα χρόνια. 18 όσο είναι και ο Λάκης μας. Αλλά όπως βλέπεις τώρα δεν χαίρομαι καθόλου. Μόνο εμένα δεν με νοιάζει αν χαίρεσαι ή όχι. Εμένα με νοιάζει ότι είσαι ο πατέρας του παιδιού. Και τώρα που μεγάλωσε πρέπει να αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου. Μόηρα, στο ξαναλέω, το παιδί δεν είναι δικό μου. Ναι, σοβαρά. Σοβαρότητα. Σμαράγα, μην πετάγεσαι. Τι να μην πετάγομαι, ρε Βασίλη, τι να μην πετάγομαι. Δεν το βλέπεις, παιδί μου, το παιδί. Έχει να κάνει τίποτα αυτό το παιδί με σένα, ναι. Σου μοιάζει το τούτο σου, όχι. Στο ύψος, όχι. Δεν το βλέπεις. Του μοιάζει όμως αλλού. Θα σε στραγγαλίσω, μωρή. Θα σε στραγγαλίσω! Τώρα θα γίνει η κηδεία σου, Μωρή! Τώρα θα γίνει! Σταματήστε, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τουλάχιστον το παιδί! Εμένα δεν με πειράζει, πα. Τάτα, μήπως υπάρχει τίποτα πατάτες να. Σταμάτα, αλλά και σταμάτα! Λοιπόν, Μόηρα, ακούω, πάρε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα! Λοιπόν. Δεν πρόκειται να τις πιστέψει κανείς. Μόνο εμένα δεν με νοιάζει αν πρόκειται να τις πιστέψει κανείς ή όχι. Εμένα με νοιάζει τώρα που το παιδί τελείωσε το λύκειο και πρέπει να σπουδάσει να το αναλάβει ο πατέρας του. Δηλαδή εσύ. Ρε τι έχω πάθει, ο άνθρωπος βρέθηκα με γυναίκα και παιδί χωρίς να το ξέρω. Μόνο με παιδί. Όρεξε σε ικανομίζεις. Εγώ έχω τη ζωή μου στην Πάτρα. Εγώ ήρθα να αφήσω το Λάκι, Ελάκι. Ναι, μαμά. Και μετά να φύγω. Λοιπόν, ελάτε να το κανονίσουμε για να φύγω με το κεφάλι μου ήσυχο. Με το κεφάλι σου ήσυχο δεν ξέρω αν θα φύγεις. Με το κεφάλι σου στη θέση του πάντως σίγουρα δεν θα φύγεις. Καλά, αυτά μας τα πάνε κι άλλοι. Εμένα δεν με ξέρετε. Εμένα με λένε Μόηρα Μπίρταχα. Και για το παιδί μου είμαι ικανή να κάνω τα πάντα. Μόηρα. Βασίλη, είπαμε. Ήρθα να σου αφήσω το παιδί και θα στο αφήσω. Και τελικά τι έγινε, το άφησε. Καλέ, όχι μόνο το άφησε, λέμε, και αυτή εδώ μέχρι να το τακτοποιήσει. Τι λες, ρε Κατερίνα. Ναι, 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 και η Σμαράγδα τώρα είναι να πεθάνει από τη στεναχώρια της. Μπράβο, Βασίλη, μπράβο. Κι εγώ εθάρνα είσαι καλός παιδάς. Τη σκατή τα πέσησε! Εξες! Και χανάτσι! Γιατί βρίζει το Βασίλη, τι φταίει! Τι φταίει! Τι λες, ρε, σε έφταλε κι εσύ! Τι φταίει, λες! Έκανε παιδί στην Πάτρα, το παράτησε και ήρθε στην Αθήνα! Και δεν φταίει! Το παιδί έγινε 18 χρονών! Σταμάτα, ρε, χάμπο, πήρες φόρα! Αφού ο άνθρωπος σου λέει το παιδί δεν είναι δικό του, με το ζόρι! Ναι, 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 έτσι λέει και χτυπιέται ότι δεν είναι δικό του, αλλά αυτή η ανένδοτη επιμένει. Ένας βολεύει ο καφέ, αγάπη. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι έξαλλη, αλλά επειδή μπορεί να έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό δεν μιλάω. Τι μουρμουρίζεις εσύ εδώ? Τίποτα, λέω. Όλα τα είχαμε, το εξώγαμο του Βασίλη μας έλειπε. Με συγχωρείς, Λάκη μου, με την καλή έννοια το είπα. Μπα, εντάξει. Και που δεν ξέρουμε κιόλας κι αν είναι δικό του. Πάλι την ίδια κουβέντα θα πιάσουμε. Είπαμε, το παιδί είναι του Βασίλη 100%. Πάει και τελείωσε. Μπα. Και πώς το θυμήθηκες τώρα, μετά από 18 χρόνια? Γιατί τώρα τον χρειάζεται. Πριν δεν τον χρειαζόταν. Πριν μια εβδομάδα μου έθεσε πρόβλημα. Μαμά, ποιος είναι ο μπαμπάς μου, θέλω να τον γνωρίσω. Καλά, ρε Μόηρα, από ό,τι θυμάμαι τώρα, είναι και το παιδί μπροστά. Με πειράζει, πες ό,τι θέλεις. Το παιδί είναι πια παιδί, μεγάλωσε. Καλά, λέω, από ό,τι θυμάμαι, εμείς μια φορά και με όλες τις προφυλάξεις. Λάθος θυμάσαι. Τρεις φορές και. Σταματήστε, καλέ! Σταματήστε! Δεν την πιστεύω αυτή την κουβέντα που γίνεται μπροστά μου. Α, παπά Χριστέ μου, τι ωραία που είμαστε. Ποιος με καταράστηκε, Αντωνία! Εγώ! Σε καταράστηκα εγώ! Είσαι τρελή, παιδάκι μου! Τι λες, παιδάκι μου, τι ώρα είναι, θέλω να σε ρωτήσω. Τι ώρα είναι, ναι. Αμέσως να σου πω. Η ώρα είναι 11 και 10. 11 και 10. Σηκωθείτε. Σηκωθείτε. 12.30 ώρα έχω κλείσει ραντεβού με το γιατρό να κάνει εξέταση να δούμε αν ο Λάκης είναι πραγματικό παιδί του Βασίλη. Άντε καλέ, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Εξετάσεις και κουραφέξαλα. Μόνο η μάνα ξέρει. Άι, μωρή κουλή, και εσύ από εκεί στα λόγια και σήκω που θα καταργήσει και την επιστήμη. Πρωτόγονη, πρωτόγονη. Τι έγινε, βρε Σμαράγδα μου, την κάνατε την εξέταση? Την κάναμε, αλλά δεν περιμένω και πολλά πράγματα. Γιατί, ρε Σμαράγδα? Γιατί αυτή η εξέταση είναι περίεργη. Αν βγει αρνητική, δηλαδή ότι ο Βασίλης δεν είναι πατέρας του παιδιού, τότε εντάξει, μας σιγουρεύει. Άμα όμως βγει θετική, αυτό σημαίνει. Ότι ο Βασίλης είναι πατέρας του παιδιού, πολύ απλό. Όχι, εδώ είναι η υπόθεση. Άμα βγει θετική, μπορεί ο Βασίλης να είναι πατέρας του παιδιού, μπορεί όμως και να μην είναι. Κατάλαβα. Δηλαδή, άμα βγει θετική, άντε πες στη Μόηρα ότι δεν είναι του Βασίλη το παιδί. Αφήστε με, παιδιά, πάω να σκάσω. Και δεν μου λε, Σμαράγδα, τώρα εμείς είμαστε σίγουροι για τον Βασίλη. Α, Μαρία μου, εγώ τουλάχιστον.
Τουλάχιστον για τον Βασίλη είμαι σίγουρη. Τον έβαλα να μου διηγηθεί με τον Νίκη με το σίγμα τις λεπτομέρειες της περιβόητης εκείνης νύχτας και. Εντάξει. Τι εντάξει! Δηλαδή τι κάνανε τότε, τίποτα! Παιδί μου. Α, ναι! Μάλιστα, ξέρω, ξέρω. Και ο Στέλιος το παθαίνει καμιά φορά αυτό και πάρα πολύ με εκνευρίζει. Τι λέτε, τι λέτε, τι λένε. Τι. Α, ναι, ναι, άμα συμβεί, χάλια. Και δεν μου λες ρε Σμαράγδα τώρα, δηλαδή στα καλά καθούμενα θα βρεθείς με πρόγονο, ε. Προγονός λέγεται. Τρέλα θα μου έρθει, τρέλα. Μα το καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα στα καλά καθούμενα να βρεθώ εγώ με ένα μαντράχαλο μέσα στο σπίτι μου. Υπομονή βρε Σμαράγδα μου, υπομονή. Τώρα δεν μου λες η λεγάμενη που είναι. Πήγε να ψωνίσει, θέλει να μας κάνει και την καλή. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να φύγω τώρα να ανέβω επάνω, ε. Άντε, γεια σας. Γεια σου. Τα κόμερο, κόριτσι, τη σούμελε να πάθεις. Γεια σας. Θα ήθελα 2 γιαουρτάκια με 0% λιπαρά για μένα και 2 με όσα λιπαρά έχετε για το λάκι μου. Μάλιστα. Γιατί είναι πάνω στην ανάπτυξη και πρέπει να τρέφετε καλά. Μπα, τι κάνεις εσύ εδώ? Ψωνίζω γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει. Ναι. Τι πρόβλημα. Μη μου κάνεις εμένα την ανήξερη και ξέρουμε τι είσαι. Εσύ σου κάνει να ψωνίσεις και μετά να φέρεις εδώ το παιδί σου και να πεις συγγνώμη, δεν είναι του Βασίλη, αλλά του χάμπου μου. Σοβαρά. Σοβαρά. Αλλά έννοια σου και δεν πρόκειται αυτό να συμβεί, γιατί ο χάμπος μου είναι έξυπνος. Δεν έκανα κορόιδο. Κατερίνα, στα ολίγων. Άσε με, χάμπο μου, άσε με. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι αυτή. Εσύ ο θόος, ο απονήρευτος. Αυτή και μόνο που της μιλάς είναι ικανή να σου φορτώσει κανένα παιδί και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε στον Βασίλη και τη Σμαράγδα. Λες, Κατερίνα, να εφτάει μαϊκόν πράγμα. Ναι, αμέ. Τέτοια που είναι, όλα να τα περιμένει κανείς. Κοίτα λίγα τα λόγια σου, μη σαρπάξω από το μαλλί και σε κάνω κουρούπα. Άντε όλοι τρελοί εδώ πέρα. Εσύ το διάλογο στο φινάλε. Συγγνώμη. Τα γιαουρτάκια. Τώρα θα σου λέω που να τα βάλεις τα γιαουρτάκια, αλλά έχει χάρη. Γεια σου, Λάκη. Μόνο σου είσαι. Πού είναι οι άλλοι? Η μαμά δεν έχει γυρίσει ακόμα. Ο μπαμπάς είναι στο μπάνιο. Μάλιστα, ο μπαμπάς είναι στο μπάνιο. Τι άλλο θα ακούσω ακόμη? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας το καταπιώ κι αυτό. Λάκη, τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Σμαράγδα, σε θέλω. Βοήθεια! 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 Κοίτα όλοι, βοήθεια! Σε θέλω, Σμαράγδα! Τι κάνεις εκεί, παιδί μου! Λάκη! Λάκη! Άσε με, παιδί μου! Άσε με, παιδί μου! Λάκη! Της ρίχτηκε! Μάλιστα, της ρίχτηκε. Ναι, ρε παιδιά, νέος άνθρωπος είναι, πάνω στις ορέξεις του, να το πω. Αχ, σαν τη Φέδρα με τον Ιπόλυτο, το παιδί του άντρα της. Είδατε, παιδιά, οι αρχαίοι μύθοι, τι συγκινητικό του. Συναντάμε ακόμα και σήμερα. Εμείς έχουμε τον πόνο μας και η Μαρία το χαβά της. Παιδιά, παιδιά, νομίζω ότι το θέμα το έχουν πάρει πολύ επιπόλαια. Εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση με το Λάκη, διότι δεν είναι μόνο το περιστατικό με τη Σμαράγδα. Είναι πολλά. Οι σπουδές του, η διατροφή του, η επιτήρησή του. Δεν είναι αστεία. Πάντως, Μάκη μου, εγώ το είπα και στο Βασιλείο ότι περνάει από το χέρι μου, θα το κάνω. Να τον πάρω και στο μαγαζί να μάθει σιγά σιγά την τέχνη, να πηγαίνει συγχρόνως στη σχολή και ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Σιγά καλέ, μην τον βάλουμε ταλκά στο κεφάλι μας. Περιμένετε πρώτα να βγουν οι απαντήσεις από το τεστ. Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξη. Ναι, ναι, βρε παιδιά, πάμε τώρα για ύπνο και αύριο βλέπουμε. Εγώ πάντως κάτι που πρέπει να κάνω θα το κάνω, όχι τίποτα άλλο, έτσι για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ήθελα να παρακαλέσω τις ανώτερες δυνάμεις, αυτές που εκτελούν τις κατάρες, αν είναι δυνατόν να γίνει μία διόρθωση. Θα ήθελα λοιπόν, εάν είναι δυνατόν, όπως προείπα, να αναιρέσω αυτά που είπα για την αγαπημένη μου αδερφούλα Σμαράγδα και όλα να ξαναγίνουν όπως ήταν πριν για αυτήν και τον αγαπημένο μας Βασίλη. Τι άλλο. Τίποτα αυτά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι, από το Ινστιτούτο. Ναι, βγήκαν οι απαντήσεις και... έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Ναι, ξέρω. Ξέρω ότι το θετικό δεν επιβεβαιώνει. Ναι, μόνο το αρνητικό αποτέλεσμα. Καλά, τώρα μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Καλά λοιπόν, γεια σας. Ας το καλό. Αυτό είναι αδικία. Δεν εισακούστηκε η διόρθωση. Γεια σου, Αντωνία, που είναι οι άλλοι. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Καλά, δεν πειράζει. Πες τους ότι παίρνω το Λάκι μου και φεύγουμε. Γιατί τελικά ανακάλυψα ότι ο πατέρας του Λάκι μου δεν είναι ο Βασίλης. Τι? Ναι, είναι άλλος. Βρήκε η μάνα μου ένα παλιό μου ημερολόγιο που κρατούσε σημειώσεις και βεβαιώθηκα ότι είναι άλλος. Ευτυχώς! Ευτυχώς, γιατί ο καινούριος είναι βιομήχανος και ελεύθερος. Λάκι, τη βαλίτσα.
Άντε, αντίο. Στο καλό, στο καλό. Πες αντίο, καλέ. Αντίο. Να μου φιλήσετε τη Σμαράγδα, Δεν θα παραλείψω. Δηλαδή, δεν θα παραλείψω καθόλου.